Χαίρετε. Δεν σας έχω συνηθίσει να ασχολούμαι με παγκόσμιες ημέρες. Και δεν θα σας συνηθίσω, μην ανησυχείτε. Σήμερα όμως, 1η Δεκεμβρίου 2020, είναι η Παγκόσμια Μέρα H2020. Με το σλόγγαν «Παγκόσμια αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη». Κάνω αυτό το έκτακτο vlog, το εμβόλυμο, με αφορμή δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχω δει στο Facebook τη φίλη μου τη Δώρα την Κονταξή, η οποία έχει κάνει μια πολύ όμορφη ανάρτηση για να μας υπενθυμίσει την Παγκόσμια ημέρα AIDS. Και το δεύτερο είναι μια επιστολή, ένα mail που έλαβα την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 από έναν φίλο του καναλιού, η οποία είναι μια πολύ όμορφη και πολύ γλυκιά επιστολή. Τη διαβάζω. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, αρχικά να σας μεταφέρω τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου που για πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας. Σας παρακολουθώ εδώ και 2 χρόνια και μπορώ να πω ότι με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορα επίπεδα και κυρίως το να συλλογιστώ πάνω σε δικά μου ζητήματα ή να με κάνετε να δω κάποιες πτυχές του εαυτού μου που ούτε είχα αναρωτηθεί ποτέ μου. Έτσι μου έχει τύχει πολλές φορές αυτές τις συνειδητοποιήσεις να τις πάω προς συζήτηση στο ψυχαναλυτή μου. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, η ανάλυση είναι μια μακράς διάρκειας διαδικασία που δεν προσφέρει άμεση ανακούφιση. Ναι, το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές, ότι μια βασική διαφορά μεταξύ της ψυχανάλυσης και άλλων μορφών ψυχοθεραπείας είναι ότι παίρνει μεγάλο χρονικό διάστημα η ψυχανάλυση. Είμαι ένας άντρας 37 χρονών και ζω στο εξωτερικό. Ζω με τον HIV από το 2009 όταν κόλλησα τον ιό και από το 2011 όταν έγινε η διάγνωσή μου. Ζούσες μαζί του δηλαδή από το 2009, αλλά έμαθες ότι ζούσες με τον HIV από το 2011. Αρχικά να πω ότι η αφορμή για αυτό μου το μήνυμα είναι η χθεσινή συζήτηση με τον Δόκτωρα Μαμαλετζή και η αναφορά που κάνατε για τον HIV. Το πόσο ζεστά βλέπετε το θέμα και το πόση αγάπη έχετε για εμάς που ζούμε με τον ιό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας αγαπώ. Όλους όσους ζείτε με τον ιό HIV. Και όλους τους αγαπώ, αλλά και εσάς ειδικά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή σας τη δήλωση, η οποία με συγκίνησε φοβερά, με ανακούφισε και μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Γιατί έκπληξη? Τι έχετε που να μην είστε αξιαγάπητοι, ίσα ίσα που είστε μια ομάδα του πληθυσμού, οι οποίοι ταλαιπωρείστε αρκετά και κυρίως ψυχολογικά. Γιατί πλέον με τις καινούριες θεραπείες το θέμα του να ζει κάποιος με τον HIV είναι περισσότερο θέμα συναισθηματικής φόρτισης παρά τόσο πολύ σωματικού κινδύνου. Επειδή όσοι ζουν σε χώρες που υπάρχει πρόσβαση στα αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούν να ζουν μια καθόλου φυσιολογική ζωή, να ζουν μαζί με τον ιό, να μην ασθενήσουν με AIDS και παίρνοντας σωστά καθημερινά και με θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα την αντιρετροϊκή τους θεραπεία, να μην είναι καν ανιχνεύσιμος ο ιός στο αίμα τους. Ξαφνικά ένιωσα μια απίστευτη ζεστασιά στο σώμα μου ακούγοντας σας, το οποίο το έχω ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς τρώω υπερβολικά και δεν ξέρω πώς να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Για να νομίζω εγώ, ίσως και άλλοι συνάνθρωποι που ζουν με τον ιό, έχουμε ανάγκη αυτό που είπατε, την αγάπη και την αποδοχή. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας που πραγματικά ήταν ένα απαλό χάδι στην καρδιά. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και θα αναμένω με αγωνία το live σας με τον Δόκτωρα Μαμαλετζή που θα μιλάτε για τον HIV. Όσον αφορά το Γιάννη του Μαμαλετζή, του έχω πει του Δόκτωρα Γιάννη Μαμαλετζή κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βίντεο που προφανώς θα είναι μέσω βιντεοκλήσης γιατί ήταν στη Γενέβη μέχρι πρόσφατο Γιάννης, τώρα έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριδα νομίζω έχει πάει. Θέλω να κάνουμε ένα βίντεο με τον Δόκτωρα Γιάννη Μαμαλετζή για να μας μιλήσει, αυτός που είναι ειδικός, αυτός που εργάζεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ερευνητικά πάνω σε αυτά τα θέματα, για τις εξελίξεις, τις ιατρικές εξελίξεις πάνω στην πρόληψη, θεραπεία και αντιμετώπιση της προσβολής με τον ιό HIV. Λοιπόν, είναι παραξηγημένοι οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV. Πολύ παρεξηγημένοι. Τη δεκαετία του 80, όταν για πρώτη φορά αρχίσαμε να μάθαμε για αυτό τον ιό και άρχισε να γίνεται ενημέρωση παγκοσμίως, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να νοσήσει κάποιος από τον ιό άπαξ και ερχόταν σε επαφή με τον ιό. αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και γενικά υπήρχε έτσι μια μεγάλη καμπάνια για πρόληψη μετάδοσης της πανδημίας του HIV, γιατί πρόκειται για πανδημία. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ιός HIV σε αντιδιαστολή με τον κορονοϊό, από τον οποίο υπάρχει μια πανδημία σήμερα, έχει το εξής διαφορετικό χαρακτηριστικό, ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Ο ιός HIV μεταδίδεται μόνο μέσω σεξουαλικής επαφής ή επαφής αίμα με ανοιχτής πληγής με αίμα μολυσμένο. Ενώ ο κορονοϊός μεταδίδεται, όπως γνωρίζουμε, μέσω των σταγονιδίων, από την αναπνοή, από την ομιλία κτλ. Είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να προσβληθεί από κορονοϊό παρά να έρθει σε επαφή ή να προσβληθεί από τον ιό HIV. Και όπως είναι η κατάσταση σήμερα με την επιστήμη της ιατρικής και της φαρμακολογίας, υπάρχουν τα αντιρετροϊκά φάρμακα, τα οποία καταπολεμούν την ανάπτυξη της ασθένειας AIDS, και οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από τον ιό HIV απλώς ζουν με τον ιό παίρνοντας την αντιρετροϊκή θεραπεία και μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική υγιή ζωή μακροχρόνια. Το ίδιο όπως όλοι οι υπόλοιποι. Όμως υπάρχει μεγάλη προκατάληψη. Φοβόμαστε πάρα πολύ τον ιό HIV, φοβόμαστε την ασθένεια AIDS. Η λέξη AIDS ακούγεται όπως ακούγεται ο καρκίνος που μας τρομοκρατεί και μας, είναι σαν να σηκώνονται οι τρίχες μας. Είχαμε κάνει πέρσι στην εκπομπή μια επιστολή που έστειλε μια φίλη από την Ελλάδα, η οποία βρέθηκε θετική στον ιό HIV και κατατρόμαξε, ήταν πάρα πολύ ανήσυχη. Και τότε είχε έρθει ο Χρήστος ο Κρασίδης στο στούντιο, στην εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, μαζί με την Ιβόνιν την ψυχολόγο, και μιλήσαμε για το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αποδεχτεί το γεγονός ότι έχει προσβληθεί από τον ιό HIV και να μπορέσει ο ίδιος να ζήσει μαζί με τον ιό χωρίς να νιώθει ότι έχει καταστραφεί η ζωή του. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει καταστραφεί η ζωή σου, χρειάζεται απλώς να παίρνεις την αντιρετροϊκή σου θεραπεία εφόρου ζωής. Υπάρχει μεγάλη κοινωνική προκατάληψη, φοβία. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να το πούν ότι ζουν με τον ιό HIV, γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι άλλοι γύρω τους θα τους αποφεύγουν, θα τους βλέπουν με αρνητικότητα, θα υποθέσουν ότι να δούμε τι ζωή είχε αυτός ο άνθρωπος για να κολλήσει τον ιό HIV. Θα θυμάστε αυτή την εκπομπή, θα βάλω το link αυτής της εκπομπής στην περιγραφή του βίντεο. Η κοπέλα μας έλεγε τη ζωή της. Το πιο πιθανόν, λέει, να της είχε δώσει τον ιό HIV ο πρώην σύζυγός της. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί στον καθένα να προσβληθεί από τον ιό HIV. Το να ζει κάποιος με τον ιό δεν σημαίνει ότι είναι ανήθικος άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνος ή βλαβερός άνθρωπος. Η άγνοια είναι επικίνδυνη, η άγνοια είναι βλαβερή. Έτυχε να γνωρίσω αρκετούς ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV από νεαρή ηλικία, λόγω προσωπικών οικογενειακών σχέσεων. Και σας το λέω από προσωπική πείρα, ότι ούτε αν φας από τα χέρια ενός ανθρώπου που ζει με τον ιό HIV φαγητό, ούτε αν πας στην τουαλέτα του, ούτε αν κοιμηθείς στο κρεβάτι που έχει στο δωμάτιο για τους ξένους του, ούτε αν καθίσεις στον καναπέ του, ούτε αν συνομιλήσεις μαζί του, ούτε αν πας μια εκδρομή, ούτε αν πας ένα ταξίδι, δεν θα κολλήσεις τον ιό HIV. Και επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV στις πολιτισμένες χώρες στις οποίες υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παίρνουν τα αντιρετροϊκά φάρμακα, δεν μεταδίδουν τον ιό. Δηλαδή, αν τους κάνει κάποιος τεστ HIV, θα βγει αρνητικό. Επίσης, ευκαιρία εδώ να πω ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχουν τα checkpoints, το CY checkpoints στην Κύπρο, που εκπρόσωπος του είναι ο Χρήστος ο Κρασίδης, εκπρόσωπος τύπου, δεν κάνω λάθος. Υπάρχει και στην Ελλάδα το αντίστοιχο checkpoint, όπου είναι χώρες στους οποίους γίνονται δωρεάν γρήγορα τεστ για ανίχνευση αντισωμάτων του HIV. Νομίζω είναι για ανίχνευση, ναι, των αντισωμάτων είναι, γιατί το άλλο, το εργαστηριακό, είναι διαφορετικό. Ενώ το DNA test είναι διαφορετικό και γίνεται τις πρώτες μέρες. Είναι rapid test, τα γρήγορα τεστ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV δεν έχουν καμία διαφορετικότητα από εμάς. Η μόνη διαφορετικότητα που έχουν είναι ότι στενοχωριούνται, φοβούνται την κοινωνική απόρριψη, νιώθουν ενοχές για το ότι αν δεν έκανα το ένα, αν δεν έκανα το άλλο, δεν θα ζούσα σήμερα με τον ιό. Και το να ζει κάποιος με τον ιό HIV δεν τον κάνει επικίνδυνο άνθρωπο, δεν τον κάνει κακό άνθρωπο, δεν τον κάνει άρρωστο άνθρωπο. Είναι μία συνθήκη ιατρική που άμα παίρνεις τη θεραπεία σου είσαι μια χαρά. Όπως εγώ για παράδειγμα έχω διαβήτη τύπου Β και κάθε μέρα πρέπει να παίρνω ένα χάπι το πρωί και ένα χάπι το βράδυ και αν δεν το πάρω κινδυνεύει να χαλάσει το πάγκρεας μου, κινδυνεύει να ανεβεί πολύ ψηλά το ζάχαρο μου και να πάθω νευρολογικές παθήσεις ή τέλος πάντων να πάθω εγκεφαλικό ή καρδιακό ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει καθημερινά να πίνω το χάπι του διαβήτη μου, το ίδιο και αν ζούσα με τον ιό HIV. Ή επίσης, να πω δικά μου ιατρικά παραδείγματα. Επίσης, εγώ που έχω γενικευμένη αλλεργία σε όλες τις γύρεις, πρέπει να παίρνω καθημερινά 3 αντισταμινικά, τα οποία δεν τα πάρω, γεμίζει ολόκληρο μου το σώμα με φλίχτενες. Το γεγονός ότι ζω με την αλλεργία και παίρνω τα φάρμακά μου με κάνει να έχω χειρότερη ποιότητα ζωής από αυτούς οι οποίοι δεν χρειάζεται να πάρουν φάρμακα. Καμία σχέση. Απλώς έχουμε τα χαπάκια μας και τα παίρνουμε. Και όπως παίρνουμε χάπια και για άλλα πράγματα. Ευτυχώς η επιστήμη της ιατρικής έχει εξελιχθεί, έχει προχωρήσει, έχουν βρεθεί θεραπείες για πολλές ασθένειες. Θεραπεία για τον HIV οριστική δεν έχει βρεθεί, όμως η αντιρετροϊκή θεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό να ζουν μια φυσιολογική και υγιή ζωή και χρειάζεται και όλοι οι υπόλοιποι να το βάλουμε καλά μέσα στο μυαλό μας ότι αυτός που ζει με τον ιό HIV δεν είναι παλιάνθρωπος, δεν είναι επικίνδυνος, δεν μπορεί να μας κολλήσει, δεν μπορεί να μας αρρωστήσει. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, ο οποίος έτυχε να έρθει σε επαφή με τον ιό. Και όσοι ζούμε τον ιό HIV δεν σημαίνει πως είναι ανήθικοι, πως είναι ναρκωμανείς, πως είναι το ένα, πως είναι το άλλο. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο μοτίβο ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από τον ιό HIV. Και γυναίκες προσβάλλονται από τον HIV και παιδιά προσβάλλονται από τον HIV και άνδρες, άνθρωποι όλης της ηλικίας, όλων των ηλικιών, όλων των φύλων, όλων των ερωτικών προσανατολισμών. It can happen to everybody. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και χρειάζεται να ξεπεράσουμε επιτέλους τα κομπλεξιλίκια μας, τους φόβους μας και να βλέπουμε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι καλή ιδέα να προστατεύεται κάποιος ώστε να μην έρθει σε επαφή και να προσβληθεί από τον ιό HIV με τους τρόπους που αναφέραμε. Εάν όμως κάποιος προσβληθεί από τον ιό, το μόνο που έχει να κάνει είναι να παίρνει την αντιρετροϊκή του θεραπεία και να συνεχίσει με τη ζωή του. Φυσικά, καλά κάνει να κάνει ψυχοθεραπεία κάποιος ο οποίος ζει με τον ιό και τον επιβαρύνει ψυχολογικά το γεγονός ότι ζει με τον ιό και καλά κάνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι να αλλάξουμε μυαλά. Το σύνθημα φέτος για την Παγκόσμια ημέρα H2020, Παγκόσμια αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.